Έχουμε εδώ κοντά μας, παιδιά, έχει πάρα πολύ ζέστη. Κάνω αέρα. Ασυναίσθητα, κάνω αέρα. Έλα, λοιπόν, μας αρέσει. Αμαλία Κάτζου, Γιώργος Μιχαηλίδης, εδώ παιδιά. Κοντά μας. Καλημέρα. Την καλημέρα μας. Πώς είστε? Ρυθμούς κεντροαριστεράς και σχηματισμού. Α, δηλαδή... Αν ασχηματίζεται κεντροαριστερά... Όχι, Coldplay. Δεν πήγα. Πήγε η κόρη μου στο Coldplay. Αλλά ήταν φοβερή, λέει. Ωραία, ναι, φοβερή, λέει η Κωνσταντίνα. Κοίταξε, το λέω γιατί ένα σχηματισμό τον περιμένουμε. Και τώρα συζητούσαμε με τον Γιώργο έξω. Παίζουν όλες οι μέρες, βρε παιδιά. Δηλαδή τώρα παίζει ένα σενάριο να γίνει Παρασκευή απόγευμα να ανακοινωθεί. Ναι. Άλλο σενάριο να γίνει Δευτέρα. Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν πήγε με το νέο σχήμα την Παρασκευή. Μήπως ξέρει κάποιος να. Εγώ να πω το ρεπορτάζ. Λίγο από αυτό που μαθαίνω, έτσι λέω το ρεπορτάζ απλώς. Δεν ξέρω Γιώργος αν ξέρει κάτι άλλο. Είναι ότι θέλει να κάνει μια αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος με το παρόν κυβερνητικό σχήμα. Νομίζω ότι και να επιπλήξει όσους θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι δεν έτρεξαν όσο έτρεξαν και στα χαρτοφυλάκια τους και γενικότερα όπως θα έπρεπε. Τώρα, ένα νέο σενάριο που άκουσα είναι να κάνει το Υπουργικό να ζητήσει την παραιτήση των Υπουργών και μετά να ανακοινωθεί το απόγευμα την Παρασκευή ο ανασχηματισμός. Αύριο όλα αυτά. Ναι. Ναι. Είναι και, αυτό, ευχαριστήσει κιόλας. Είναι και αυτό ένα σενάριο. Ναι, δεν σα λέω ότι το έχω κλειδώσει. Ναι, το λέω ότι τι ακούγεται. Ναι, κοιτάξτε, όλα αυτά τώρα είναι λογικοφανείς θεωρίες και η ονοματολογία. Τι σημαίνει λογικοφανής θεωρία? Σημαίνει ότι ενώνοντας τις τελείες, όπως κάνουμε οι δημοσιογράφοι πολλές φορές για να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ, προκύπτουν κάποια δεδομένα. Σε αυτά τα δεδομένα προκύπτουν, για παράδειγμα, το πότε θα γίνει ο ανασχηματισμός και ποια θα είναι τα πρόσωπα. Αυτό συζητάμε δηλαδή αυτές τις ημέρες. Βέβαια, θα έχει και ενδιαφέρον, επειδή ρώτησε για το Υπουργικό, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε και την του Πρωθυπουργού το αύριο το πρωί πριν το Υπουργικό με την παρούσα σύνθεση. Έκανα πλάκα αρχικώς και έλεγα, παιδιά, μήπως πάει στο Υπουργικό με το τωρινό σχήμα για να τα ψάλει, να πω σε εισαγωγικά. Καλά το είπες. Και τελικώς έγινε, δεν το περίμενα. Σου είπα, δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα ότι θα αλλάξει. Αλλά θα πάει σε πιο δεξιά πρόσωπα, σε άτομα τα οποία προέρχονται από το πιο δεξιό χώρο, από τα δεξιά του κέντρου, ή θα πάει σε κάτι διαφορετικό? Δεν ξέρω τι λένε οι πληροφορίες σας. Να σου απαντήσω σε αυτό. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αλλά και από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τη μετεκλογική, προκύπτει ότι το πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν ήταν το πόσο δεξιά έχει στραφεί. Γιατί μιλώντας ξεκάθαρα με όρους ψήφων. Ποσοστών. Ναι, ποσοστών και ψήφων. Δεν φύγανε προς τα δεξιά. Δεν φύγανε προς τα δεξιά. Δηλαδή, τα κόμματα ευρύτερα της δεξιότερας της Νέας Δημοκρατίας πήραν μόλις 54.000 σταυρούς παραπάνω σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Και ας είχαν πάρει 8% παραπάνω. Δηλαδή, και ας φτάσανε σχεδόν στο 20%. Αυτό το οποίο έχει καταλάβει ο Πρωθυπουργός τους τελευταίους μήνες και τώρα ειδικά μετά τις εκλογές, είναι κάτι το οποίο το συζητούσαμε από τον Σεπτέμβριο. Ότι από τη στιγμή που έγιναν εθνικές εκλογές, άλλαξε το κυβερνητικό σχήμα, έγινε αυτό το rotation, δηλαδή αυτές οι μουσικές καρέκλες, υπήρχαν κάποιες σοβαρές δυσλειτουργίες στο κυβερνητικό σχήμα. Αυτές δεν αφορούσαν μόνο στο ποιο πρόσωπο είναι σε ένα υπουργείο, αλλά τόσο στη συνεργασία μεταξύ των υπουργών και φυσικά πώς έφευγαν οι εντολές από το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου για να φτάσουν στους υπουργούς. Άρα πρέπει να σχηματίσει και το Μέγαρο Μαξίμου. Μπράβο, εκεί ήθελα να καταλήξω. Πέραν των προσώπων που θα δούμε στους υπουργικούς στόκους, να περιμένουμε και έναν ανασχηματισμό μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ομαλία, τι γίνεται στην κέντρο αριστερά? Ο κακός χαμός. Είδες, εδώ που λέγαμε προεκλογικά και πολλές φορές εσύ, επειδή γνωρίζεις και το χώρο, τι έλεγες? Ότι θα ξεκινήσει η συζήτηση, σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις και δικαιωνόμαστε και δικαιώνεσαι. Πραγματικά δεν μπορούσε να είναι κάτι άλλο, παιδιά, γιατί ακούω κάποιους, γιατί τώρα δεν πρέπει, μα. Θα έχασε 13 μονάδες στην Δημοκρατία από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, εννοώ, έτσι, προς Θεού. Λοιπόν, και δεν καρπόθηκε τίποτα το ΣΥΡΙΖΑ του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα τεθεί θέμα ηγεσίας. Εξάπτω στο ΠΑΣΟΚ, συγκεκριμένα στελέχη όπως η κυρία Γιαννακοπούλου, το είχαν πει ξεκάθαρα ότι θα θέσει το θέμα ηγεσίας. Προκαλεί έκπληξη η παρέμβαση του κ. Νίκου Παπανδρέου. Mm-hmm. Έτσι. Του κ. Κωνσταντινόπουλου εμένα καθόλου δεν με εξέπληξε. Ναι. Και από εκεί πέρα δεν ξέρω ποια στρατόπεδα. Έχω μπερδευτεί λίγο ως προς τα στρατόπεδα. Μπράβο. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν θα κατέβει ως υποψήφιος. Και θα το χρησιμοποιήσω λίγο μια έκφραση που εμείς στην πολιτική, στον πολιτικό ρεπορτάζ δεν χρησιμοποιούμε. Είναι λαγός ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Άρα ο κύριος Κωνσταντινόπουλος έχει κάποιο πρόσωπο που θα στηρίξει. Που θα στηρίξει. Ακριβώς. Ο κύριος Μανώλης Χρυσοβουλάκης, που είναι ένα πρόσωπο που έχει πολύ ισχυρά ερίσματα μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Τι θα κάνει? Δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Ο κύριος Χαρισδούκας τι θα κάνει? Ο κύριος Γερουλάνος επίσης τι θα κάνει? Ναι. Το θέμα είναι ότι
Δημιουργείται μια ισοστρέφεια στο Πασόκ και μια ισοστρέφεια παρόμοια στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουμε τον κύριο Κατσακά με τον κύριο Τεμπονέρα, τον κύριο Κασελάκη να λέει όποιος δεν θέλει να φύγει, τον κύριο Τεμπονέρα να λέει εγώ εδώ θα μείνω, ενώ δεν είμαι σίγουρος τι θα κάνει ο κύριος Κασελάκης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς. Αν δεν μπουν στην άκρη οι προσωπικές φιλοδοξίες. Πριν από λίγο, κύριος Γλαβίνες, ακούσατε ότι δεν ανοίγει το θέμα της διαδοχής, έτσι. Δεν υπάρχει θέμα να πάμε σε εκλογές. 25, όπως ορίζει το καταστατικό. Αλλά μέχρι τότε πώς στέκεται ένας αρχηγός που αμφισβητεί. Από όσους είπες, πόσοι τον αμφισβητούν. Αυτή τη στιγμή καμιά τετράδα είναι. Τετράδα, πεντάδα, εξάδα. Τετράδα ή μπροστά και άλλοι τέσσερις από πίσω. Πώς θα γίνει ο κύριος Ανδρουλάκης να σταθεί τώρα και να ανοίξει και το διάλογο που θέλει με την αριστερά του κύριου Κασελάκη, ας πούμε. Μα μπορεί να κάτσουν να συζητήσουν. Ο κύριος Κασελάκης χθες έκανε μια κίνηση να ανοίξει, να ζητήσει ένα άνοιγμα στο Πασόκ, ναι. Για να. Συγγνώμη. Σήμερα θα μιλήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο κύριος Κασελάκης, να το πούμε αυτό, ναι. Ναι, να λειτουργήσουν από κοινού στα νομοσχέδια. Αλλά ένα άνοιγμα το οποίο βέβαια λίγες ώρες πριν κεντρικά η Κουμουνδούρου το είχε διαψεύσει. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, από την άλλη πλευρά, πώς μπορεί. Δύο πρόεδροι που αμφισβητούνται ή και περισσότερο αμφισβητείται ο κύριο Ανδρουλάκη, για να είμαστε ειλικρινεί. Αυτή τη στιγμή, ναι. Σε σχέση με τον κύριο Κασελάκη. Κάνει καλά που το λέει. Όχι, πολύ ωραία το λέει τώρα γι' αυτό. Πώς μπορεί να κάτσουν να συζητήσουν, αφού αμφισβητούνται περισσότερο ο κύριο Ανδρουλάκη, λιγότερο ο κύριο Κασελάκη, ο οποίο τον άκουσα και στα παραπολιτικά να λέει στο ραδιόφωνο ότι. Καλά, μάλλον ο κύριο Κασελάκη αμφισβητήθηκε πολύ πρόσφατα. Δεν μπορεί και βέβαια και λίγο να αμφισβητείτε. Ναι, βέβαια, αλλά το αποτέλεσμα. Θα καταντήσει αλλά επειδή παρακολουθεί πολύ το πολιτικό ρεπορτάζ, είχε πει ο ίδιο και βάλει τον πύχη. Και το Πασόκ αλλού τον πύχη και η Νέα Δημοκρατία αλλού τον πύχη. Ναι. Αυτό λέμε από την πρώτη στιγμή. Ότι κανένα από τα κόμματα δεν έπιασε το στόχο. Τον πύχη του. Ναι. Βέβαια, να πούμε κάτι, επειδή μιλάμε για τα κόμματα. Το γεγονός ότι ξεκίνησε μεγάλη ισοστρέφεια στα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι στη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι αυτή η οποία έχασε. Κυβερνάει, ναι. Αυτό δείχνει ποιοι είναι πραγματικά, εντός αγωγικών θα πω, αυτοί που είχαν ουσιαστικές απώλειες από τις ευρωεκλογές. Εγώ για αυτά που συζητάμε θέλω να κάνω μία διαπίστωση και ένα ερώτημα. Η διαπίστωση έχει να κάνει με το. Βασικά θα πάω από το ερώτημα. Το ερώτημα είναι, αν για παράδειγμα ο κύριος Δούκας διεκδικήσει την προεδρία του ΠΑΣΟΚ και εκλεγεί, τι θα κάνουμε με το Δήμο Αθηναίων. Έχουμε. Μπορεί, δεν είναι. Λέει ότι δεν ασυμβίβαστο, μου λέτε από το πρωί. Εγώ το θεωρώ. Το ρωτάω, ναι, γιατί όντως δεν ξέρω. Το θεωρώ πολύ unfair. Προσωπική μου άποψη, ναι. Για τους δημότες της Αθήνας που τον εμπιστεύτηκαν, που του έδωσαν, ναι. Το Δήμο, που θέλουν ένα καλύτερο Δήμο και να προσπαθήσει για το καλύτερο. Ναι, δεν υπάρχει συμβίβαστο, αλλά δημιουργείται ένα ζήτημα. Δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο όταν θες να ηγηθείς ενός κόμματος το οποίο διεκδικεί την εξουσία, θέλει να διεκδικήσει την εξουσία, ναι. Γιατί αυτό λένε από το ΠΑΣΟΚ. Ότι μπορεί ο κύριος Δούκας να τα απεξέλθει σε όλες αυτές τις. Να είναι και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, δεν θεωρώ ότι είναι εφικτό αυτό. Σε ένα πολύ μεγάλο και απαιτητικό όμως. Δήμο. Δεν είναι ο Δήμος η Κατοραχούλα. Ναι, δεν έχει κριθεί ακόμα ο κύριος Δούκας στην Αθήνα. Να δούμε το έργο του. Έτσι. Να δούμε τις παρεμβάσεις του στη μεγάλη μας πόλη. Είναι ένα από πολύ την άλλη μεγάλο πλευρά, το λένε ότι θα κάνει κάποιο είδους παρέμβαση. Με κάποια δήλωση, με κάποια συνέντευξη. Ναι, όλα είναι ανοιχτά. Εγώ το ρώτησα διότι. Εγώ τον πήρα, τον κάλεσα πολλές φορές χθες, αλλά δεν σήκωσε το τηλέφωνο. Ναι, επειδή δεν το ξέρω ρεπορταζιακά, γι' αυτό ρώτησα. Εγώ λέω την αλήθεια γιατί τον κάνω όντως και τον οποίο. Ένα συνεργάτη του που πήρα για να ζητήσω να βγει στην εκπομπή μου είπαν ότι δεν θα βγει ακόμα. Ναι. Δεν έχει κάτι να πει ακόμα. Μπορεί να και εκείνο να προετοιμάζει τις κινήσεις του. Η διαπίστωση όμως, συνάδελφοι, νομίζω, έχει να κάνει με αυτό που βλέπουμε με τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι ότι, να το πω πολύ λαϊκά, του τη φύλαγαν. Αν δηλαδή τρεις μέρες μετά τις εκλογές και έχοντας αυξήσει έστω λίγο το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει αμφισβήτηση. Προφανώς αυτοί οι οποίοι βγήκανε μπροστά, δεν είναι μόνο το θέμα του προσώπου του αρχηγού αλλά και το αποτέλεσμα των εκλογών. Προφανώς υποκρύπτονται και ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας του ΠΑΣΟΚ. Επίσης, να πω ότι είναι ισχυρός ο κ. Κασελάκης στα όργανα. Δηλαδή, μην το υποτιμούμε αυτό. Ανδρουλάκης Κασελάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης, είδατε. Ανδρουλάκης Κασελάκης, μπερδεύομαι. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ισχυρός. Δηλαδή, έχει μεγάλο έρισμα στον κομματικό. Μπράβο. Άρα, μένει να δούμε και πώς θα λειτουργήσει αυτό. Γιατί είναι ισχυρό το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ με συγκεκριμένες διαδικασίες. Μην το παραβλέπουμε. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει διαδικασίες και τηρούνται. Θέλω να δω τι θα γίνει. Από την άλλη πλευρά, υπήρχαν στελέχη, παιδιά και προεκλογικά, που ασκούσαν δρυμία κριτική στον κύριο Ανδρουλάκη για την επικοινωνική του στρατηγική. Ότι ήταν μονόπλευρο στρατηγική του, μόνο για την παρακολούθησή του, και θεωρούν ότι αυτό δεν είχε αρίσμα στην κοινωνία, ότι δεν βγήκε στην κοινωνία. Αυτό λέγανε συγκεκριμένα στελέχη. Ναι. Πάντως το θέμα είναι ότι ενώ υποτίθεται όλες αυτές οι δυνάμεις θα έψαχναν να βρουν έναν τρόπο να χτυπήσουν τον κύριο Μητσοτάκη,
Μάλλον χτυπιούνται μεταξύ τους. Χτυπιούνται μεταξύ τους. Βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο βολεύει. Και δεν ξέρω, όχι μόνο βολεύει. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει όμως και την κοινωνία. Σίγουρα δεν ενδιαφέρει την κοινωνία. Ναι. Την επομένη των εκλογών σκεφτόμασταν και μιλούσαμε στα δημοσιογραφικά γραφεία και αναρωτιόμασταν. Τώρα η συζήτηση θα πάει στην πτώση των ποσοστών, στη μείωση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Τελικά όχι. Τελικά το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή ποιος είναι στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, καλό κάνει στον Πρωθυπουργό. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Του κάνουν πάρα πολύ καλό. Βλέπουμε για τον Κυριακό Μητσοτάκη όμως, είναι πρόβλημα για την ίδια την κυβέρνηση το 28%. Το πρόβλημα, μία πρόταση. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι όλη αυτή η πολιτική αντιπαράθεση, η οποία λέμε σκληρή πολιτική αντιπαράθεση κτλ., έχουμε τέτοια αποχή που δείχνει ότι δεν περνάει στην κοινωνία. Ότι το πολιτικό σύστημα γυρίζει στην πλάτη του κόσμου, το πολιτικό σύστημα ανηγαίνει. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας αποδεσμεύουμε. Για να βγείτε έξω στο λιοπύρι και να μας πείτε αν θα φτάσει στη δουλειά σας. Για να προσπαθήσεις να αποκοπήσεις όλο αυτό το οποίο γίνεται τώρα, έτσι, αυτό γίνεται. Η χαρά τους, λέμε, των πολιτικών συντακτών.